τα νοσοκομεία, με βάση τη θεωρία των 120 χρόνων να μην ασθενούμε, θα έπρεπε να γίνουν μουσεία. Και να μείνουν άνεργοι. Και για ανάγκη να υπάρχουν νοσοκομεία. Ή να λειτουργούν κατά από πολύ συμβατικές περιπτώσεις, πολύ εξειδικευμένες. Αλλά τι έγινε, έγιναν στατικών θέμα στην κοινωνία μας, που οπωσδήποτε πρέπει να αρρωστήσεις, οπωσδήποτε πρέπει να βάλεις νοσοκομείο, οπωσδήποτε χρειάζεται γιατρό, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις τουλάχιστον μία ασθένεια. Δεν γίνεται, δεν είσαι φυσιολογικός διαφορετικά. Η ασθένεια μία είναι. Απλά έχει πολλά ονόματα. Και αυξάνονται τα ονόματα. Αλλά πάντα μία είναι η ασθένεια όσον αφορά το θέμα υγείας. Το θέμα, το σημαντικότερο είναι να ασχοληθούμε με το πώς σταματάει η ασθένεια. Όπως ξεκινά, αλλά αντίστροφα. Κατά 80% οι αιτίες που προκαλούνται οι ψυχοσωματικές ασθένειες είναι ο τρόπος σκέψης και αντίληψης της ζωής. Κάποιοι άνθρωποι σε κάποιο άλλα μέρη του πλανήτη ζουν καλύτερα και χωρίς να είναι άρρωστοι και λοιπά πολλά χρόνια. Εδώ ή κάπου αλλού ζουν χειρότερα, γεμάτοι ασθένειες. Τι φταίει? Ο τρόπος το σκεπτικό και η αντίληψη για τη ζωή. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι και η συμπεριφορική. Η συμπεριφορική πράξη, με το αγκάλιασμα, με την ηθική στήριξη κλπ. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Μουρούτης, να γνωρίζουμε το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Να περιμένει λιγάκι ο κύριος Χριστάκης, θα απαντήσω σε λίγο το τηλέφωνο. Να αγαπιέσαι και να αγαπάς. Να το θέσουμε λίγο πιο απλά, γιατί έχετε και δύο δίκιο. Όμως υπάρχει και το ενδιάμεσο. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ του απόλυτου. Αυτήν τη ζυβανία που είπες, εγώ θα την πιω. Την έπινα με τον παππού μου που πέθανε στα 92 του και έπινε και ζυβανία κλπ. Ήταν απόλαυση, ήταν η αγάπη με τα φασόλια, δεν μιλώ για κατάχρηση. Όταν μπήκες μια φορά την εβδομάδα, έτσι, ένα σφινάκι είναι ένα ποτό ή με μια καλή παρέα, η απόλαυση και η ψυχική ανάταση που νιώθω προσωπικά, τώρα να μου πεις προσφέρει σου το ποτό, όχι. Η παρέα μαζί με ή έναν κρασάκι ή κάτι τέτοιο. Ως εκεί όμως, ναι. Τώρα, αν θα το πάρεις να κάνεις καταχρήσεις, να πίνεις, να γίνεις αλκοολικός κλπ. Αυτά είναι ζημιά. Οι μικρές απολαύσεις και ελεγχόμενες, συνοδευόμενες με καλή παρέα και αγάπη, πιστεύω ότι προσφέρουν μεγαλύτερη απολαύση από το εντελώς στεγνό. Βεβαίως πρέπει να πίνουμε νερό. Και δεν είμαστε και βόδια, αλλά. Α, πει ο κύριος Μουρούτης. Τώρα οδηγούμαστε στη λέξη εξάρτηση, η οποία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κάγκρινα της ευτυχίας και της υγείας, κατά εμένα, και ψυχολογικά και σωματικά. Όταν λέμε πίνουμε έναν ποτό την εβδομάδα, έναν αυτό, και δεν υπάρχει εξάρτηση, ή ακόμα και ένα-δυο τσιγάρα την εβδομάδα, χωρίς εξάρτηση, ελεγχόμενα, γιατί έτυχε εκεί, χωρίς εξάρτηση, και ο άνθρωπος δεν είναι εξαρτημένος από τίποτε σχεδόν, ούτε ψυχολογικά, ούτε σωματικά, τότε μπορεί να οδηγηθεί στην ευτυχία με την ελάχιστη ζημιά που μπορεί να του κάνει το αλκοόλ ή το οτιδήποτε είναι σε πολύ 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 μικρή ποσότητα μέσα του. Αλλά η ευτυχία που παίρνει μέσα από αυτήν την κατάσταση που το παίρνει, όπως είπα εγώ πριν, χτυπά και εξοδερώνει τη μικρή ζημιά. Αν το πάρεις εντελώς απόλυτα ισχύει τώρα, αυτό, πόσοι λοιπόν, άνθρωποι θα αντέξουν. Είναι, πότε? Είναι νέος στα ιεράματα του. Ναι. Και επίσης για το θέμα αγάπη, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά κατόρθωτον πολλές φορές, αγάπη υπάρχει μέσα μας. Πάντα. Υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Ναι. Πρέπει να εξοδερώσουμε τα εμπόδια που δεν την αφήνουν να εκφραστεί και δεν είναι άλλα από τα αρνητικά συναισθήματα. Ναι.